Για νέες επιθετικές επιθέσεις με ακόμη περισσότερους νεκρούς, προειδοποίησε μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC ο διευθυντής της Europol. Ο Rob Wainwright ανέφερε πως το δίκτυο των ειδικά εκπαιδευμένων τρομοκρατών της ISIS που βρίσκονται στην Ευρώπη αριθμεί ίσως και 5.000 τζιχαντιστές. Ανάμεσά τους, πολλοί άγνωστοι στις ευρωπαϊκές αρχές. Είμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ επικίνδυνη και άμεση απειλή από το Ισλαμικό κράτος. Η απειλή δεν αφορά μόνο τη Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά ένα μεγάλο αριθμό χωρών της Ευρώπης. Είναι η πιο σοβαρή απειλή που έχουμε αντιμετωπίσει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εντοπισμός των τζιχαντιστών είναι ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς λειτουργούν σε μικρές ομάδες ή με αυτόνομον πυρήνων. Ο τρόπος που έχουν εξαπλωθεί σε μια μεγάλη ασύνδετη κοινότητα τουλάχιστον 5.000 ατόμων σημαίνει ότι είναι απίθανο να εκμηδενίσουμε την απειλή. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας. Είναι καλά εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι τρομοκράτες που σχεδιάζουν πολλαπλές επιθέσεις με μαζικές απώλειες. Την ίδια ώρα, με νέο προπαγανδιστικό βίντεο, η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Χαλιφάτο καλεί σε τζιχάντ όλους τους μαχητές της διεθνώς. Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες, όπως αυτά προβλήθηκαν σε διεθνή δίκτυα, καθώς και σκηνές από τους βομβαρδισμούς δυτικών συμμαχιών σε Συρία και Ιράκ. Στην προπαγάνδα των τζιχαντιστών του λεγόμενου Χαλιφάτου απάντησαν οι ανώνυμους με δικό τους βίντεο, στο οποίο κηρύσσουν κυβερνοπόλεμο στους διαδικτυακούς λογαριασμούς της τρομοκρατικής οργάνωσης.